Και πάλι με τη χάρη του Θεού είμαστε μαζί σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί για να αναλύσουμε το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ανεγνώστη στους Ιερούς Ναούς. Σας ευχαριστώ και πάλι γιατί είστε μαζί μας και γιατί πνευματικά πορευόμαστε κατά το θέλημα του Θεού ώστε να φτάσουμε οι πάντες όσο λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος εις άνδρα τέλειον, και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει σήμερα ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. «Εγένετο εν το υποστρέψε τον Ιησούν, απεδέξα το αυτόν ο όχλος, ήσαν γάρ πάντες προσδοκόντες αυτόν. Και ειδού ήλθε να νύρ, «Ο όνομα Ιάηρος και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε και πεσόν παρά τους πόδας του Ιησού παρεκάλλει αυτόν εισελθήν εις τον οίκον αυτού ότι η θυγάτη μονογενής είναι αυτό ως ετών δώδεκα και αύτη απέθνησκεν. Εν δέ το υπάγειν αυτόν η όχλη συνέπνιγον αυτών και γυνή ούσα εν ρύση από ετών δώδεκα ή τη ιατρή προσαναλώσασα όλων των βίων, ούκ ίσχυσεν ή πουδενό θεραπευθύνε. Προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού και παραχρήμα χρήμα έστι ρίση του αίματο αυτή. Και είπεν ο Ισού, Τι σου αψάμενό μου, αρνουμένων δε πάντων, είπεν ο Πέτρο και η αυτό, Επιστάτα, η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουσι, και λέγεις τίς ο αψάμενός μου. Ο δε Ιησούς είπεν, «Ήψα το μου τίς, εγώ γάρ έγνον δύναμιν εξελθούσαν απ' εμού. Ιδούσα δε η γυνή ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό, δι είναι τι αν ύψα το αυτού, απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού» και ως η άθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτοί, «Θάρσι θίγατερ, η πίστη σου σέσω και σε πορεύου η ειρήνην». Έτι αυτού λαλούντος, έρχεται της παρά του αρχι, αρχισυναγώγου λέγον αυτό, ότι τέθνικεν η σου, μη σκύλε των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτό λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε εις την οικίαν, ου καφήκεν εις ελθήν ουδένα, ημί Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. Έκλεον δε πάντες και εκόπτον το αυτήν, ο δε είπε, μη κλαίετε, ου καπέθανεν, αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού, οι δότες ότι απέθανεν. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγον «Υπες εγύρου» και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξεν αυτή δοθήνε φαγιν και εξέστησαν οι γονείς αυτής και παρήγγειλεν αυτοίς μηδενή υπήν το γεγονός. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχτηκε κόσμος πολύς, πλήθος μεγάλο, γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν οι και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρονών που ήταν βαριά άρρωστη, ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφυκτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία βαριά 12 χρόνια και είχε εξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, και κανένας δεν μπόρεσε καλά να την κάνει, πήγε πίσω από τον Ιησού και άγγιξε την άκρη του ηματίου του και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία, έγινε καλά η γυναίκα η αιμορροούσα. Τότε ο Ιησούς είπε, ποιος με άγγιξε. Όλοι αρνιούντο, ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του έλεγαν, διδάσκαλε οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν και εσύ λες ποιος με άγγιξε. Ο Ιησούς όμως είπε κάποιος με άγγιξε γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη. Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε από την προσοχή του ήρθε τρέμοντας και έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλον τον κόσμο του είπε για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε «Έχε θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρίνην πήγαινε η Σιρίνην πήγαινε στο καλό δηλαδή». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου και του λέγει «Η κόρη σου πέθανε, μην ενοχλείς πια το διδάσκαλο». Όταν άκουσε ο Ιησούς αυτό το λόγο του είπε «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και η κόρη σου θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι δεν άφησε κανέναν να μπει μέσα παρά τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Όλοι έκλαιαν και θρυνούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Μην κλαίτε, δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Εκείνον τον περιγελούσαν βέβαιοι πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς αφού τους έβγαλε όλους έξω έπιασε το κορίτσι από το χέρι και φώναξε δυνατά «Θυγατέρα μου σήκω». Το πνεύμα της τότε επέστρεψε και αυτή αμέσως αναστήθηκε, σηκώθηκε. Ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Ο Ιησούς όμως τους είπε να μην πουν σε κανένα τι είχε συμβεί. Βλέπω αδελφοί μου αφενός μεν την θεραπεία της τη γυναίκας να αναφέρεται εις το ιερόν αυτόν Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα, να διασώζεται το περιστατικό αυτό από τον ιερότα των και Ευαγγελιστή Λουκά και από την άλλη μεριά να περιγράφεται λεπτομερός το γεγονός της Αναστάσεως, το μέγα θαύμα της Αναστάσεως της θυγατρός του Ιαΐρου που ήταν ο αρχι... αρχισυνάγωγος της συναγωγής τον Ιουδαίων και επισκέφθηκε τον Ιησούν Χριστόν για να τον παρακαλέσει να κάνει καλά την κόρη του που ήταν ετοιμοθάνατη. Εν τω μεταξύ η θυγατέρα του απέθανε, δίδεται η πληροφορία περί του θανάτου της, ο πατέρας είναι μαζί με τον Ιησούν Χριστό εκείνη την ώρα, ο Ιησούς Χριστός του λέγει «Μη φοβάσαι να έχεις πίστη και η κόρη σου δεν απέθανε αλλά εκοιμήθη» ακολουθούν τα γεγονότα της επισκέψεως του Χριστού στο σπίτι του Ιαΐρου και της Αναστάσεως της κεκοιμημένης θυγατρός του. Βεβαίως για το θέμα της μεταστάσεως των ανθρώπων και της Αναστάσεως, για το ξεπέρασμα του φάσματος του θανάτου μέσα από το πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μάλιστα πριν λίγο καιρό πάλι με αφορμή το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας εκείνης ανεφέρθημε λεπτομερώς στο θέμα αυτό, το οποίο βεβαίως είναι εξόχως επίκαιρο αφού οι άνθρωποι εν πολλής αμφιβάλλουν για τα μετατάφτα, δηλαδή για την μεταθάνατον ζωή όμως δεν πάβουν να έχουν μεταφυσικές ανησυχίες, οι οποίες όμως δεν απαντώνται παρά μόνο μέσω από το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο μας βεβαιώνει ότι θάνατος δεν υπάρχει και ότι κατά των Ιερών Χρυσόστομων, για να χρησιμοποιήσω τον μεγάλο αυτό πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, μιλάμε για μετάσταση, για αποδημία προς τον Θεό και για δρόμον επί τους στεφάνους, Καταλήγομαι δηλαδή φεύγοντας από τον κόσμο αυτό, κλείνοντας αυτά τα μάτια, τα σωματικά, εκεί όπου μας περιμένει ο Στεφοδότης Κύριος. Και γι' αυτό μπορούμε να κραυγάζουμε μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο αυτά που λέγει στον περίφημο κατηχητικό του λόγο «Πού σου άδει τον οίκος, πού σου θάνατε το κέντρον, αν ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε, ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος και τόσα άλλα τα οποία δεν είναι απλώς ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα, αλλά μας βεβαιώνουν απολύτως ότι ο θάνατος ενικήθη, δεν υπάρχει πλέον, αλλά υπάρχει αιώνιος ζωή, αφού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Θα ήθελα όμως να σταθώ στο θέμα της αιμορροούσης γυναικός και να εστιάσω στον λόγο του Κυρίου προς αυτήν τελικά που της είπε «Είπαγε η Σιρήνη. Βεβαίως προηγήθηκαν και τα άλλα περιστατικά, δηλαδή το άγγιγμα της αιμορροούσης στο ημάτιον του Ιησού Χριστού και η θεραπεία της. Ο Ιησούς Χριστός εγνώριζε βεβαίως ως παντογνώστης ποιος τον άγγιξε στο ημάτιό του και γνώριζε ότι εθεραπεύθη αιμορροούσα διότι είπε έγνων δύναμην εξελθούσα να πει μου. Όμως έπρεπε έτσι να γίνουν τα πράγματα για να βεβαιωθούν και οι Άγιοι Απόστολοι αλλά και το πλήθος του λαού που ήταν πλησίον του Ιησού και συνοστίζετο, το εξάλλου γι' αυτό δεν μπορούσε να τον πλησιάσει η αιμορροούσα να βεβαιωθούν περί της Θείας Δυνάμεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δηλαδή δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος για την ειδική μας σωτηρία. Μετά την θεραπεία της αιμορροούσης, αφού πλέον και εκείνη βεβαιώνει το θαύμα και λέει «θεραπεύτηκα», Έγινα καλά και σε ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος μας της λέγει η πίστη σου σοκέσε και, και για το θέμα της πίστεως βέβαια έχουμε κάνει πολλές φορές λόγο και αναφορά. Είπα για τις λέγει η Ειρήνη. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθούμε για λίγο σήμερα και παρακαλώ να έχω αδελφοί μου την προσοχή σας. Η ειρήνη είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μας έχει δώσει ο Θεός Κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Θεολόγο, ο οποίος σε μια ομιλία του πάνω σε αυτό το θέμα γράφει τα εξής «Ηρήνη φίλη το γλυκύ και πράγμα και όνομα, ειρήνη το εμών μελέτημα και καλόπισμα, ειρήνη φίλη το παραπάντων μεν επενούμενων αγαθών υπολίγων δε φυλασσόμενων». Πράγματι, όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε ειρήνη ειρήνη πρωτίστως εσωτερική αλλά και γενικότερα ειρήνη στη ζωή μας. Όλοι μιλάνε για αυτό το θέμα, όμως αν εμβαθύνομαι στην ουσία του ζητήματος θα διαπιστώσουμε ότι η ειρήνη δεν είναι μια εξωτερική υπόθεση, δεν είναι απλώς μια ηρεμία, μια εξωτερική γαλήνια κατάσταση η οποία έχει έναν πρόσκαιρο χαρακτήρα, αλλά είναι μια διαρκής κατάστασης η οποία έχει σχέση με την κοινωνία μας, πρωτίστως με τον Κύριό μας ίσων Χριστόν. Ο Κύριος μακαρίζει τους ειρηνοποιούς και λέγει «Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Αυτό το πορεύου εις ειρήνη που της εύχεται ο Κύριος της γυναίκας της αιμορροούσης, είναι όχι απλώς να κυλάει η ζωή της ειρηνικά, αλλά ο όλος ο βίος της, όλη η ύπαρξή της, η ψυχοσωματική, να πλέει μέσα εις το πέλαγος της ειρήνης. «Ειρήνην αφήιμι θα πει ο Κύριος προς τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους μετά την Ανάσταση, όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ειρήνην την εμείν δίδομη ημίν. Όμως είπα θα αναλύσουμε κάπως βαθύτερα το θέμα. Πρώτον λοιπόν θα σταθούμε στο θέμα της ειρήνης του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα μας. Ο άνθρωπος είναι ειρηνικό ουσιαστικά όταν είναι ενωμένος με τον Ιησού Χριστόν. Χωρίς το Θεό Μακριά από τον Ιησού Χριστόν δεν υπάρχει πραγματική ειρήνη, υπάρχει όπως είπα προηγουμένως μια πρόσκαιρη κατάσταση η οποία πολύ εύκολα χάνεται, εξαφανίζεται από τον πρώτο πειρασμό, από την πρώτη δυσκολία και έτσι επέρχεται αφού δεν έχουμε κοινωνία με τον Ιησού Χριστόν η εσωτερική αναταραχή και πνευματική ακαταστασία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου. Αυτός γάρε στην ειρήνη ημών. Ο Δε Μέγας Βασίλειος επισημαίνει ότι ο ζητών ειρήνην Χριστόν εξητεί, ότι Αυτός στην ειρήνη του κόσμου. Ειρηνεύομαι όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού πράξη στη ζωή μας και δεύτερον, όταν αγωνιζόμαστε μας λέγει ο ίδιος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας εναντίον του διαβόλου και ο Ιερός Χρυσόστομος το τονίζει αυτό «Αν το διαβόλο πολεμόμεν, ειρηνεύομεν το Θεό». Τι ωραίος λόγος αυτός, ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αδελφοί μου κοντά στα όσα προηγουμένω μας ανέφερε και ο Μέγας Βασίλειος. Αν πολεμάμε το διάβολο τότε «Ειρηνεύομαι με τον Θεόν. Ουδέν γαρ ειρήνη ποιήν ήωθεν, ως η του Θεού γνώσης και η της αρετής κτίσις, πάλι κατά τον Άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομο». Δεν υπάρχει ειρήνη αν δεν έχουμε γνώση του Θεού και αν δεν υπηρετούμε την αρετή. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε και το οποίο είναι η βάσει για να προχωρήσουμε και στην ειρήνη με τους αδελφούς μας. Η βάσει για να ειρηνεύουμε με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό μας όπως θα δούμε παρακάτω, είναι η ουσιαστική σχέση κοινωνίας και αγάπης και υπακοής με τον Ιησού Χριστόν. Αν δεν έχουμε αυτόν τον σύνδεσμο με τον Κύριό μας, τότε δεν μπορούμε, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, να έχουμε και αγάπη με τους άλλους, να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας από την σχέση αυτή που υπάρχει, που θα υπάρχει με τους άλλους αδελφούς μας την σχέση της αλληλοπεριχώρησης και της αγάπης, όπως είπα προηγουμένως. Το πορεύου η ειρήνην ή πορεύομαι εν ειρήνη σημαίνει ότι επιδιώκω να έχω ειρηνικές σχέσεις με τους άλλους, ότι προσπαθώ να συμπεριφέρομαι προς τους άλλους, να ζω με τους άλλους κατά τρόπον ειρηνικών. Και ποιοι είναι οι άλλοι. Είναι οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι μας, αδελφοί μου. Δυστυχώς από πολλές οικογένειες έχει χαθεί αυτή η ειρήνη, γιατί δεν βασιλεύει στο σπίτι ο Ιησούς Χριστός. Έχει χαθεί η ειρήνη μεταξύ των συζύγων. Συνέχεια προβλήματα τσακωμή, αντεγκλήσεις μεταξύ του συζύγου και της συζύγου, γιατί ακριβώς λείπει αυτός ο ενωτικός σύνδεσμος, ο σύνδεσμος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Βγάλαμε το Χριστό από τις προσωπικές μας, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, από την προσωπική μας ζωή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις, δηλαδή δύσκολες καταστάσεις ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Χάθηκε και αυτή η ειρήνη της συνυπάρξεως εν πολλής ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, γενικώ ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Διότι η ζωή των ανθρώπων πλέον δεν έχει ως βάση το θέλημα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όταν ζούμε σύμφωνα με το κοσμικό φρόνημα, όταν ενδιαφερόμαστε μόνο για τις κοσμικές απολαύσεις, όταν ενδιαφερόμαστε μόνο για τα πρόσκαιρα πράγματα, για το πώς δηλαδή θα περάσουμε αυτή τη ζωή ευχάριστα και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος είναι και πνευματικό κοντά στην σωματική του υπόσταση και ύπαρξη, φυσικών επακόλουθων είναι να υπάρχουν τέτοια θέματα και προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι στην οικογένειά μας να βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός και να επανέλθουμε σε αυτή τη συνοχή της οικογένειας εν πνεύματι Αγίο και μέσα από την μυστηριακή ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας που θα είναι κοινή υπόθεση όλης της οικογένειας για να ειρηνεύει το σπίτι και για να πορευόμαστε κατά το θέλημα του Θεού για την δική μας Εσωτερική ικανοποίηση και ευλογία και χαρά και βεβαίως για τη δόξα του Θεού. Πώς θα έχουμε ειρήνη με τους άλλους αν δεν τους θεωρούμε αδελφούς μας. Ειρήνη διώκεται με τα πάντων μας συμβουλεύει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ειρήνη γενικά χρειάζεται στην κοινωνία μας, ειρήνη στον κόσμο. Αλλά πού να βρεθεί αυτή η ειρήνη αφού εν πολλής οι άνθρωποι έχουν εξορίσει το Θεό από την κοινωνία τους, από τον κόσμο γενικότερα. Αλλά πρέπει να ειρηνεύουμε και με τον εαυτό μας. Η ειρήνη δεν είναι, όπως είπαμε, μια εξωτερική κατάσταση. Είναι προπάντων κατάσταση εσωτερική υπόθεση της καρδιάς του ανθρώπου. Είναι η βασιλεία του Θεού εντός ημών πάλι κατά τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας. Τι είναι εκείνο που διώχνει την ειρήνη από τον εσωτερικό μας κόσμο, είναι τα πάθη, είναι το μίσος, ο θυμός, η κατάκριση κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι η φιλιδονία, είναι όλες οι εμπαθείς καταστάσεις που εμφολεύουν στο είναι μας κατά τον Άγιον Γρηγόριον των Θεολόγων και συνιστούν την των παθών δεσποτίαν. Αλλά για να γκρεμίσουμε αυτή την δεσποτεία των παθών, για να υπερνικήσουμε τα πάθη, χρειάζεται η σχέση μας, η μυστηριακή πλέον, εφόσον είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, με τον Ιησούν Χριστόν. Η ειρήνη του Θεού πρέπει να φρουρεί την καρδιά μας. Η ταπείνωσης, η αγάπη προς τον Θεόν, η ουσιαστική κοινωνία με τον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριό μας, γαλινεύει τον εαυτό μας, διώκει τα πάθη, ο αγώνας εναντίον του παλαιού εαυτού μας και εναντίον του διαβόλου ειρηνεύει τον εσωτερικό μας κόσμο και μας δίδει τη δυνατότητα να ζούμε σε μια παραδείσια κατάσταση και με τον εαυτό μας και με τους άλλους με την χάρη βεβαίως πάντοτε του Θεού. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει στη ζωή μας, είναι πολύ απλό να ειρηνεύομαι με το Θεό, να ειρηνεύομαι με τους άλλους, να τα έχουμε βρει εσωτερικά με τον εαυτό μας αφού θα τηρούμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Αδελφοί μου, μέσα στη Θεία Λειτουργία πόσες φορές ακούεται αυτή η επίκληση «Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και τόσα άλλα». Και ο καταληκτήριος λόγος μας δεν θα είναι άλλος παρά η ευλογία η οποία δίδεται κατά τη διάρκεια της θεία Λειτουργίας, όχι μια, αλλά περισσότερες φορές. Αδελφοί μου, ειρήνη, πάση, αμήν.